Όμως το ζήτημα της συμφωνίας πλέον έχει κλείσει. Το ερώτημα είναι πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία και πώς θα εξελιχθεί το οικονομικό τοπίο στην Ελλάδα. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Ρήγα και πράγματι είναι αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης το μείγμα το οποίο θα ακολουθήσει σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού. Όμως πρέπει να απαντήσει αξιόπιστα στο πού θα βρει τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έχει γράψει ως μείωση δαπάνης στον προϋπολογισμό του 2016 από το ασφαλιστικό. Πού θα τα βρει. Πώς δηλαδή θα καλύψει αυτή την τρύπα. Επίσης, πώς θα καταστήσει το ασφαλιστικό βιώσιμο. Περιμένω πραγματικά με ενδιαφέρον να δω την πρόταση. Γιατί. Γιατί, ας πούμε, ιδεολογικά και πολιτικά το λέω, εμείς αποκλείεται να μπορούμε να συνενέσουμε στην αύξηση των εργοτικών εισφορών. Με βάση την άποψή μας, την πολιτική μας άποψη, με βάση αυτό που όλες οι οικονομικές θεωρίες αποδεικνύουν, η αύξηση των οικονομικών, των εργοτικών εισφορών μειώνει την απασχόληση. Αυξάνει τη μαύρη εργασία. Οδηγεί στο κλείσιμο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αύξηση των εργοτικών εισφορών, λοιπόν, που στο σενάριο είναι κατά 1%, εμάς είναι προφανές ότι μας βρίσκει αντίθετο, γιατί και ο τελευταίος μικρομεσαίος που αντέχει θα βάλει λουκέτο. Δεν λέω για τις μεγάλες επιχειρήσεις.